Κλιμάκιο της μονάδας υποβρυχίων Αποστολών βγάζει από τη θάλασσα αυτοκίνητο που έπεσε με ηλικιώδη ταχύτητα στο νέο μόλο Δραπετσόνας. Μία μητέρα με το γιο της ανασύρονται νεκροί. Πρόκειται για τη μητέρα και τον αδελφό του Παναγιώτη Μαυρίκου, του δημοσιογράφου που το 2016 είχε βρει τραγικό θάνατο όταν τυλίχθηκε στις φλόγες στο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Αυτό της μάρτυρας περιγράφει τον τρόπο που η οδηγός κόλλησε πίσω από φορτηγό προκειμένου να περάσει μαζί του τις μπάρες. Περιμένει να ρίξει μπάρα. Μόλις ανοίγει μπάρα, κάνει δεξιά το φορτηγό, γυναίκα σουτ. Σουτ. Φεύγει πολύ γρήγορα. Με 100 χιλιόμετρα και. Ούτε ο λιμανάρχης δεν κατάλαβε για πότε έφυγε. Το λιμενικό κινητοποιήθηκε άμεσα, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και δύο σκυλάκια. Το ένα κατάφερε να σωθεί.